Παγκόσμια πρωτιά. Ρωσική ρομποτική χελώνα παρέδωσε πυρομαχικά και τρόφιμα σε στρατιώτες στο μέτωπο. Ο ρωσικός στρατός λοιπόν φαίνεται πως έχει αναπτύξει και χρησιμοποιήσει ένα ρομπότ ονόματι χελώνα, δηλαδή Turtle, για να παραδώσει πυρομαχικά σε στρατεύματά του στην ζώνη της μάχης στην Ουκρανία. Εάν οι αναφορές αληθεύουν, τότε έχουμε να κάνουμε με μια παγκόσμια πρωτιά. Πιο συγκεκριμένα, και σύμφωνα με δημοσίευση της αμυντικής The Eurasian Times, ο Κωνσταντίν Μπαγδασάροφ, διευθύνοντας σύμβουλος της ρωσικής εταιρείας ανάπτυξης ρομπότ Argo, δήλωσε στο ρωσικό κρατικό μέσο ενημέρωσης RIA Novosti πως η χελώνα χρησιμοποιήθηκε στην λαϊκή δημοκρατία του Λουγκάνσκ στην εμπόλεμη Ουκρανία. Ο διευθύνοντας σύμβουλος δήλωσε στους δημοσιογράφους πως το πρότυπο του ρομπότ Turtle επιχείρει σήμερα στην λαϊκή δημοκρατία του Λουγκάνσκ στην γραμμή επαφής σε μία από τις ομάδες στρατευμάτων μιας ρωσικής μονάδας. Οι κύριες αποστολές του είναι η παράδοση πυρομαχικών και τροφίμων. Πιο συγκεκριμένα, το ρομπότ παραδίδει νάρκες για πληρώματα ολμοβόλων. Ο στρατός είναι ικανοποιημένος με αυτή την εξέλιξη. Σύμφωνα με τον Ρώσο, το ρομπότ επιχειρεί στο μέτωπο και μπορεί να μεταφέρει 500 κιλά φορτίου σε απόσταση έως και 5 χιλιόμετρων. Μιας και η ρομποτική χελώνα είναι ηλεκτρική, η λειτουργία της είναι αθόρυβη, ενώ το σύστημα δεν μπορεί να ανιχνευτεί από υπέρυθρους αισθητήρες του Ουκρανικού στρατού. Παράλληλα, είναι αρκετά συμπαγής, με ύψος περίπου ενός μέτρου, οπότε είναι δύσκολος και ο οπτικός εντοπισμός του ρωσικού ρομπότ. Ο Μπαγδασάροφ εξήγησε πως το ρομπότ ονομάστηκε Χελώνα εξαιτίας της περιορισμένης ταχύτητάς του, αφού το σύστημα σχεδιάστηκε για να υποστηρίζει στρατιώτες που κινούνται στο μέτωπο χωρίς οχήματα, δηλαδή περπατούν. Η ρωσική συσκευή μπορεί να κινηθεί με ταχύτητα 10 χιλιόμετρων την ώρα μέγιστα. Παράλληλα, ο Μπαγδασάροφ πρόσθεσε πως η Χελώνα μπορεί να ακολουθήσει το ασύρματο σήμα που εκπέμπει μια ομάδα στρατιωτών. Τώρα, η εν λόγω ρωσική εταιρεία μας αποκάλυψε πως αναπτύσσει αναβαθμισμένα ρομπότ τύπου Turtle με γνώμονα την συμμετοχή τους σε μαχητικές επιχειρήσεις. Τα ρομπότ αυτά αναμένεται να έχουν ενσωματωμένους χάρτες της περιοχής στην οποία θα επιχειρούν, LiDAR για επίγεια σάρωση περιοχών και συστήματα δορυφορικής επικοινωνίας. Τα νέα οχήματα θα είναι μεγαλύτερα και θα έχουν διαφορετικό σασί, τροχούς και ερπίστριες από τις σημερινές χελώνες του ρωσικού στρατού. Αυτό ήταν το βίντεο. Αν σας άρεσε, μπορείτε να κάνετε εγγραφή στο κανάλι για να λαμβάνετε ειδοποίηση για κάθε νέο. Μην ξεχνάτε να μας κάνετε σχόλια με την άποψή σας.